Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα σας από μια βροχερή Ραφίνα. Σήμερα ξεκινάμε ένα καινούργιο κύκλο εκπομπών, ο οποίος λέγεται Δημοτικές Εκλογές, αυτοδιοικητικές όπως θέλετε, πείτε το, 2023. Μην ξεχνάμε στις 8 Οκτωβρίου έχουμε τις εκλογές εδώ στο Δήμο μας, όπως και σε όλους τους Δήμους της Ανατολικής Αττικής. Έχουμε πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο Ραφίνας Πικερμίου, τον κύριο Νικόλο Βαρδάτσικο. Καλημέρα σας, κύριε Βαρδάτσικε. Καλημέρα, κύριε Τρέση. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Εγκαινιάζεται το κύκλο αυτών των εκπομπών με τους υποψηφίους. Μην ξεχνάμε, έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση τώρα. Να έχουμε καλό ποδαρικό. Είστε τυχερός. Αν και δεν είμαι και προληπτική, να σας πω την αλήθεια. Εγώ το λέω πάντως. Ας είναι. Ας είναι τύχη. Καλή επιτυχία πρώτα απ' όλα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσάς και σε όλους τους υποψηφίους. Κατεβαίνετε με την σύγχρονη πολιτεία συνεργασία ενεργών πολιτών. Ναι. Λοιπόν. Συμμετέχετε στις δημοτικές εκλογές, είστε υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ραφίνας και Πικερμίου, στο συνδυασμό του νυν δημάρχου και εκ νέου υποψηφίου, του Βαγγέλη Μπουρνού. Ναι, έτσι είναι. Αποδέχτηκα μετά από όρημη σκέψη ουσιαστικά την πρόσκληση του κύριου Μπουρνού, αξιολογώντας φυσικά τις προσπάθειές του επί σειρά ετών και το έργο του το οποίο έχει κάνει στην περιοχή μας. Είναι πραγματικά ένας δραστήριος, δημιουργικός άνθρωπος, με θέληση, που έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να προσφέρει. Λέτε ότι θα εκλεγεί? 110. Είστε αισιόδοξος. Πάει περίπτωση. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις στο μυαλό μου, αναφορικά με το άτομό σας. Γιατί και εγώ τώρα σας γνώρισα, έτσι. Είστε ένα καινούριο πρόσωπο στα πολιτικά δρόμενα της περιοχής. Έτσι είναι. Δεν ασχολήθηκα ποτέ ενεργά με τα πολιτικά ή τα δημοτικά δρόμενα γενικά. Πολιτικός δεν είμαι, αλλά ποτέ δεν έβαψα να ενδιαφέρομαι για τα κοινά. Πάντα φρόνιζα να έχω μια άποψη, δηλαδή δική μου άποψη. Και όπως οι περισσότεροι κάτοικοι του λεκανοπεδίου, δεν γεννήθηκα στην Αττική. Όμως αγάπησα πάρα πολύ αυτή την περιοχή. Έκτισα το σπίτι μου και κατοικώ τα τελευταία 13 χρόνια σχεδόν. Πού ακριβώς μένετε στη Ραφίνα? Ραφίνα ή Πικέρμη μένετε? Όχι, μένω στην Καλλιτεχνούπολη. Α, στα ωραία προάστια. Στην Καλλιτεχνούπολη. Στα ψηλά τη Ραφίνα. Είστε προνομιούχος, κύριε Βαρδάτσικε? Όχι, μην το λέτε έτσι. Προνομιούχος, μπείστε στον καθαρό αέρα, είστε στα ψηλά. Μας βλέπετε έτσι αφού υψηλού όλου του. Παράλληλα, να κάνουμε πριν λίγα χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι μια. Εγώ τον αποκαλώ παράδεισο και το λέω σε όλους τους φίλους κλπ. Που μένουμε εκεί πέρα. Λέω, μην μιλάτε καθόλου, λέω, ζούμε στον παράδεισο. Και έτσι είναι. Έτσι το αισθάνομαι. Γεννηθήκατε λοιπόν στη Λάρισα. Οπότε έτσι έκλεψα λίγο το βιογραφικό σας. Σπουδάσατε και ζήσατε στην Αμερική για αρκετά χρόνια. Μάλιστα φαίνεται το στυλ σας ότι είστε Αμερικανοτραφείς. Λοιπόν, δραστηριοποιηθήκατε στην Αίγυπτο. Πολιτισμικός, πολυπολιτισμικός. Και είστε κάτοικος λοιπόν της Καλλιτεχνούπολης, όπως μας είπατε, για αρκετά χρόνια τώρα. Πώς αποφασίσατε να έρθετε έτσι στην περιοχή, στη Ραφίνα μας? Ή μάλλον πρώτα η κλασική ερώτηση. Γιατί επιστρέψατε? Σας την κάνουν για άλλη, Γιατί επιστρέψατε από την Αμερική? Είναι η κλασική ερώτηση. Εγώ δεν ξέρω αν θα επέστρεψα, να σας πω την αλήθεια. Κοιτάξτε, γιατί επέστρεψα στην Ελλάδα? Αναφυσβήτητα στην Αμερική κοστίζω πάρα πολλά. Και εκτίμησα πάρα πολύ την προσφορά της στο άτομό μου. Όμως η επιστροφή μου στην Ελλάδα ήταν μια απόφαση συνειδητή, όπως όλες μου οι αποφάσεις, η οποία πηγάζει από την ψυχή μου και συνοψίζεται σε μια φράση. Αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ την Ελλάδα. Κλειά και παύλα. Το ότι ήρθαμε στη Ραφίνα και φτιάξαμε το σπίτι μας στην Καλλιτεχνούπολη οφείλεται στη σύζυγό μου, στην Ξένια. Χαιρετίσμα στην Ξένια, αν μας βλέπει. Που αυτή την ανακάλυψε την Καλλιτεχνούπολη, τη Ραφίνα γενικότερα. Και το έχω πει σε όλους τους φίλους μου και εντός και εκτός Ελλάδος ότι δεν επιθυμώ να ζω πουθενά αλλού στον κόσμο παρά μόνο εδώ. Μου έχει μείνει δηλαδή αυτό. Είστε πατριώτης, είστε, αγαπάτε τι? Πάρα πολύ θα έλεγα, πάρα πολύ πατριώτης και τα χρόνια που πέρασα στην Αμερική δυνάμωσα περισσότερο τον πατριωτισμό μου. Μα λένε ότι οι άνθρωποι έτσι, που δεν μένουν στην Ελλάδα, οι Έλληνες, αγαπάνε πιο πολύ την Ελλάδα από ό,τι την αγαπάμε εμείς. Να δηλώσω κάτι. Ευθαρσός. Είμαι φανατικός Έλληνας. Και καλά κάνετε. Αυτό είναι τίτλος τιμής.
Μερικοί μας λένε σοβινιστές, ρατσιστές, δεν ξέρω πώς μας λένε. Ό,τι θέλουν να πούνε. Πάντως η εικόνα είναι, εγώ έτσι αισθάνομαι. Και αυτό είναι. Μπράβο σας. Λοιπόν, βλέπω, από ό,τι σας είπα, έκλεψα λίγο το βιογραφικό, σας έριξα έτσι μια ματιά. Είδα ένα πάρα πολύ αξιόλογο βιογραφικό, θα σας πω την αλήθεια, με σπουδές, ιδιαίτερη εμπειρία σε πολλά επίπεδα και σε πολλές χώρες και επιχειρηματικές δραστηριότητες, γιατί είστε και επιχειρηματίας, έτσι. Ναι. Ξαφνικά αποφασίζετε να ασχοληθείτε με τα κοινά. Γιατί, κύριε Βαρδάτσικε? Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου σαν κλασικό συμβατικό άτομο. Δεν είμαι. Από μικρό παιδί με γοήτευε το ταξίδι των γνώσεων. Αγάπησα τη δημιουργία, αγάπησα το ποιοτικά διαφορετικό και αυτό προσπάθησα να μεταλαμπαδεύσω κατά βάση στα παιδιά μου, στους φοιτητές μου και στους συνεργάτες μου. Σήμερα είμαι συνταξιούχος. Κοιτάζουμε, ας πούμε, πολύ ευχαρίστηση το άλμπουμ των γνώσεων το οποίο έχω φτιάξει αυτά τα χρόνια. Όμως έρχεται κάποια στιγμή που λες στον εαυτό σου, η ζωή μου πρόσφερε, μήπως θα πρέπει και εγώ να προσφέρω? Και κατά κάποιο τρόπο θέλω να προσφέρω την πείρα μου, τις γνώσεις μου και το θέτω στη διάθεση των δημοτών, αν με θέλουν στη Δημοτική Αρχή, ας με ψηφίσουν, ανεξάρτητα από αυτό, εγώ σκοπεύω να βοηθήσω τον Δήμαρχο να συνεχίσει το έργο του, γιατί πιστεύω ότι ο συνδυασμός, ο δυναμικός συνδυασμός που είναι αυτή τη στιγμή η σύγχρονη πολιτεία, η συνεργασία όλων των ενεργών πολιτών, θα είναι νικητής και όπως το είπε 100%. Γιατί λοιπόν με το συνδυασμό του Ευάγγελου, του Μπουρνού? Καταφέρνει και το έχει μια γενικότερη δύναμη, έχει ένα δυναμισμό αυτός ο άνθρωπος και το θεωρώ ότι είναι ο πλέον κατάλληλος, είναι βαθύς γνώστης, δηλαδή αυτά που κάνει τα ψάχνει, τα ξέρει τα αυτοδιοικητικά. Έχει μια εξαιρετική ομάδα που τον πλαισιώνει. Ειδικά είναι τόσο δραστήριος, με θέληση, έχει προσφέρει και συνεχίζει, δηλαδή ασχολείται με οτιδήποτε φανταστείτε, ας πούμε. Ξέρει τα πάντα, έχει άποψη για τα πάντα και είμαι σίγουρος που θα συνεχίζει να προσφέρει. Αυτό και οπότε και εγώ μαζί του, δηλαδή δεν το κρύβω, δηλαδή δεν έχω ούτε να στολές ούτε τίποτα, δηλαδή μαζί του να τον βοηθήσω. Από ό,τι κατάλαβα έχετε και αρκετό ελεύθερο χρόνο πλέον τώρα που είστε συνταξιούχος για να ασχοληθείτε με τα κοινά, εννοώ, δηλαδή αν εκλεγείτε κύριε Βαρδάτσικε. Με προκαλείτε. Ναι, έχω κάποιο χρόνο. Αυτό είναι σημαντικό γιατί κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν το πρωί στο βράδυ. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία μου συνεχίζει, δουλεύετε. Τι εταιρεία, με τι ασχολείστε? Ιατρικά. Ιατρικά ήδη, μάλιστα. Είχα δραστηριότητες και στην Αίγυπτο και στην Κύπρο για πολλά χρόνια και τελικά τώρα φτάσαμε στο σημείο, είναι μόνο Ελλάδα και εντάξει αυτό είναι. Αλλά ασχολούνται η σύζυγός μου και ο γιος μου με την εταιρεία και τα θέματά της. Και εγώ έχω πιο ελεύθερο χρόνο να. Αυτό θέλω να σας πω. Να κοιτάξω λίγο τα κοινά. Άνθρωποι σαν και εσάς, κύριε Βαρδάτσικε, και νομίζω ότι είναι ιδανικοί για αυτό το. Στην πολιτική, ειδικά στα αυτοδιοικητικά, τα τοπικά. Ναι. Πρέπει να υπάρχει χρόνος για να ασχολείται κάποιος. Και χρόνος και πείρα χρειάζεται για στα θέματα αυτά, τα οποία είναι διαχειριστικά πλέον. Η πείρα είναι βασικός παράγοντας. Πολύ μεγάλος παράγοντας. Οπωσδήποτε. Και μακάρι οι άνθρωποι που θα βάλω το σταυρό ή θα μας ψηφίσουν, δηλαδή όλους μας, εμάς, να καταλάβουν ότι χρειάζονται άτομα που έχουν μια πείρα σε κάποιο σημείο για να δώσουν μια όθηση στην περιοχή αυτή. Και να μάθουν για τους νεότερους πώς να προχωράνε. Ναι, ναι. Και σίγουρα χρειάζονται και πολλοί νέοι άνθρωποι. Δηλαδή χρειάζεται να υπάρχει ένας συνδυασμός όπως του κυρίου Μπουρνού, που έχει μέσα και γυναίκες και κοπέλες και μεγαλύτερες γυναίκες και νεαρούς και μεγαλύτερους ανθρώπους και εμπειρούς. Και έχει βοηθήσει. Ο κύριος Μπουρνούς έχει υποθέσει και τα νέα παιδιά της Ραφίνας που έχω έρθει εγώ σε επαφή μαζί τους και είδα ότι πραγματικά έχει δώσει δουλειές στους ανθρώπους εδώ πέρα, ας πούμε, στα παιδιά εδώ πέρα. Και αυτό το τιμά ιδιαίτερα.
οπωσδήποτε. Ναι. Λοιπόν, θέλετε την ψήφο, έτσι, το σταυρό, δεν ξέρω πώς να το πω. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό και βάζετε υποψήφους της Ραφίνας. Ναι. Γιατί λοιπόν να ψηφίσουν εσάς, κύριε Βαρδάτσο, και κάποιον άλλον. Για δώστε μας. Λοιπόν, γιατί το γιατί είναι πολλά γιατί. Καταρχάς, όπως είπα και πριν, από την αρχή της καριέρας μου επέλεξα να είμαι αντισυμβατικός, δηλαδή δεν πάω με την πεπατημένη. Πάω και τα βλέπω τα πράγματα, ας πούμε, από άλλη οπτική γωνία. Ας πούμε έξω από το κουτί. Το βλέπω, επέλεξα να κοιτάζω κάθε πρόβλημα και να βλέπω μια λύση και να την ψάχνω αυτή τη λύση. Μία λύση, δύο λύσεις, τρεις λύσεις. Πάντα εκτός των ορίων του βολέματος. Απεχθάνουμε τη λέξη βόλεμα. Δηλαδή, την απεχθάνουμε. Μόνο την ακούω. Ήθελα τη διαφορετικότητα, ένα βήμα παραπέρα, την εξερεύνηση άλλης γνώμης. Πάντα όμως ήθελα την ποιότητα και τη βελτίωση των πραγμάτων. Έτσι θέλω να πορευτώ και έτσι βλέπω ότι προσπαθεί αυτός ο Δήμαρχος να το κάνει. Δηλαδή, το πάει εκεί. Με κέρδισε, δεν το κρύβω, με κέρδισε. Ειλικρινά με κέρδισε. Σας πολιόρκεσε στενά. Δήμαρχε, αν με ακούς. Θα το δει, αν δεν το βλέπεις τώρα. Ναι, το έκανε. Ειλικρινά, αλλά στην αρχή αρνήθηκα, μετά λέω καλά, να το δω έτσι, μετά εντάξει, λέω, ας το κάνω. Θα το βάλεις στόχο, Δήμαρχο, να το ξεπέρασε. Ναι, όχι, τίποτα. Είναι αυτό που είπε κάποιος πολύ, πολύ έτσι, μέσα στα πράγματα και το ξέρεις μου. Με λέει ακόμα και σε εσχημός δεν μπορεί να πουλήσει ψυγή. Αλλά ξέρει να προχωράει τα πράγματα. Είναι πάντα με δυσκολίες, αλλά ξέρει να τα προχωράει. Αυτό εμένα με κεντρίζει. Δεν φοβάσαι να ταράξετε τα νερά. Απαπαπαπα. Τα νερά όταν γυμνάζω έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα. Τα έχω κάνει πολλές φορές. Έχω αλλάξει από περιβάλλοντα. Δηλαδή δεν θέλω να γυμνάζω νερά. Ειλικρινά δηλαδή. Αν στην προσπάθειά μου να βοηθήσω την έβρεση λύσεων, προκειμένου να υλοποιήσουμε αλφαβήτα έργο ή κάποιο πρόγραμμα, αν χρειαστεί να ταράξω τα νερά, θα το κάνω. Ειλικρινά θα το κάνω. Δηλαδή πρέπει να το κάνω. Γιατί το ξανακάνει. Το ξανακάνει. Κάτι μου λέει ότι σας αρέσει πολύ να ταράζετε τα νερά. Με το θετικό τρόπο. Όχι ναι, με τον κακό τρόπο. Ποτέ δεν πρέπει να ξεκινάμε από συγκρούσεις, έτσι. Αλλά από τη συνένεση. Αυτό είναι γεγονός. Πάντως η αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Δηλαδή αυτό είναι. Ένας δήμαρχος, και το λέω αυτό ας το πούμε, με ένταση, χρειάζεται δίπλα του ανθρώπους με στοχοπροσύλωση και επιμονή στην παραγωγή αποτελεσμάτων. Μακριά από μικροσυμφέροντα και προχειμένες αντιλήψεις. Αυτό δεν το θέλω, δεν μ' αρέσει και δεν θέλω να γίνεται. Ανοιχτά μυαλά. Ανοιχτά μυαλά. Ανοιχτά μυαλά προς Θεού. Είναι η πάγια θέση μου, δεν θέλω αριστείως αντιπαραθέσεις και ατέρμονες συζητήσεις, αλλά θέλω λύσεις. Να λύνουμε τα θέματα, μην μένουν έτσι. Η τελευταία μου έτσι ερώτηση και πιο έτσι, κατά κατακλείδα της συζήτησής μας. Ποια είναι η υπόσχεσή σας στον υποψήφιο ψηφοφόρο? Αν θέλετε δείτε, κοιτάξτε την κάμερα και απευθυνθείτε στον κόσμο. Συμμετέχω για να προσφέρω. Συμμετέχω για να δώσω αυτό που είμαι. Δεν δίνω καμία μεγαλόστομη υπόσχεση από εμένα, κανένα σύνθημα, καμία ανούσια και πολιτικάντικη κραυγή, ας την πούμε έτσι, παρά μόνο αυτό που έχουμε στην ψυχή μου. Θέλω, ξέρω και μπορώ να βοηθήσω τον Δήμαρχο στο έργο του και να φροντίσω αυτοί που μου ακούνε από την Καλλιτεχνούπολη, το αγαπημένο μου χωριό, την Καλλιτεχνούπολη. Θέλω εδώ πέρα να την φροντίσουμε. Εκεί πέρα κάτι χρειάζεται και εκεί στην Καλλιτεχνούπολη, παιδιά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτά θέλω να πω, αλλά εσείς έχετε κάτι. Σας εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία. Είμαστε στα 15 λεπτά. Να μην κουράσουμε και τον κόσμο. Είπατε λίγα και πάρα πολύ καλά πράγματα.
Μέσα από την καρδιά μου, καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς είμαστε εδώ και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Αγαπητοί μου, καλή συνέχεια ημέρας. Η ώρα είναι 12 και 7 λεπτά. Να κάνετε, προσέξτε λίγο τον καιρό έξω. Έτσι, να προσέξουμε λιγάκι, γιατί είναι λίγο ακραία τα φαινόμενα. Και να είμαστε πάντα καλά και να έχουμε και καλές επιλογές και αξιοπρεπείς με πολιτισμό, κύριε Βαρδάτσικη. Φίλοι μου, γεια σας. Πολιτισμό.